Γεια σας και καλώς ορίσατε σε άλλη μια παρουσίαση βιντεοπαιχνιδιού του Εκτέλειον για το Bite Me. Πριν σας παρουσιάσω το Just Cause 3, οφείλω να τονίσω ότι δεν είχα ασχοληθεί με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια της σειράς. Αυτό σημαίνει ότι δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα να τα συγκρίνω με το τρίτο και να βγάλω συμπεράσματα για την όποια εξέλιξή της. Ο λόγος που δεν είχα ασχοληθεί με το Just Cause ήταν ότι για κάποιο λόγο είχα την εντύπωση πως έπεφτε στην κολοχαράδρα του Assassin's Creed και του Grand Theft Auto, με τον gimmick του αλεξίπτωτου να είναι το μόνο πράγμα που το διαφοροποιούσε από τα δημοφιλέστερα αδελφάκια του. Τελικά όσο απεδείχθη έσφαλα εκτρά. Ας δούμε όμως αναλυτικά το παιχνίδι. Το Just Cause 3 διαδραματίζεται στο φανταστικό νησιωτικό κράτος του Medici, ο λαός του οποίου καταπιέζεται από τον άπλιστο δικτάτορα στρατηγό Ντιραβέλο. Ο Ντιραβέλο αποθαλμιά το μονοπόλιο του θαυματουργού ορυκτού Bavarium, το οποίο βρίσκεται μόνο στο Medici. Ο υπερπράκτορας Ρίκο επιστρέφει στη γενέτειρά του για να τα γαμίσει όλα. Εκρήξεις, σκοτωμή, αλεξιπτώτα, ελικοπτέρα, γάτος. Εν ολίγης, αν δεν το καταλάβατε ήδη, αν είχατε σκοπό να παίξετε το Just Cause για το σενάριό του, αναγνωρίζοντας ότι δεν θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν το και καλά βαθύ σενάριο του Assassin's Creed από τη μία, αλλά ούτε και τους πολυδιάστατους χαρακτήρες και τις περίπλοκες αποστολές του GTA από την άλλη, οι σχεδιαστές του πήραν τη συνειδητή απόφαση να αφήσουν κατά μέρους τις σάλτσες και να κάνουν τη δράση του παιχνιδιού όσο πιο εξωφρενική γίνεται. Το αν το κατάφεραν θα το δούμε αφού σας παρουσιάσω τη δομή του παιχνιδιού. Το Medici είναι πραγματικά αχανές, καλύπτοντας μία έκταση 1000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Φυσικά, στο μεγαλύτερο μέρος του, το τοπίο αποτελείται από καλλιέργειες και λιβάδια, αλλά είναι αρκετά ποικιλόμορφο ώστε να μην γίνεται βαρετό. Επιπλέον, το ανάγλυφό του με τους ψηλούς λόφους και τις απόκρινες πλαγιές εξυπηρετεί άψογα τα αγαπημένα μεταφορικά μέσα του Ρίκο, δηλαδή τη wingsuit και το αλεξίπτωτο. Χωρίς φυσικά να σημαίνει αυτό ότι το παιχνίδι δεν μας παρέχει μια τεράστια ποικιλία οχημάτων για να μετακινούμαστε στον αχανή κόσμο του. Από εκεί και πέρα, η δομή του παιχνιδιού θυμίζει πολύ περισσότερο αυτή του Assassin's Creed με τις επαναλαμβανόμενες αποστολές, παρά του GTA που κάθε βασική αποστολή θυμίζει ξεχωριστή ταινία μικρού μήκους. Συγκεκριμένα, κάθε περιοχή του Medici έχει ορισμένο αριθμό χωριών, φυλακίων και λοιπόν εγκαταστάσεων. Σκοπός μας είναι να φέρουμε εις πέρας μια σειρά υπό αποστολών, προκειμένου να μπορέσουμε εν τέλει να σηκώσουμε τη σημαία στο Δημαρχείο, απελευθερώντας έτσι το συγκεκριμένο χώρο. Οι υποαποστολές αυτές συνιστούν κατά κανόνα την καταστροφή κάποιου προπαγανδιστικού εργαλείου του δικτάτορα, όπως παραδείγματος χάρη τις ντουντούκες από τις οποίες ακούγεται η εκνευριστική φωνή του όλη μέρα, τις τεράστιες διαφημιστικές πινακίδες με τα μούτρα του, το τεράστιο άγαλμά του κτλ. Η επίθεσή μας κορυφώνεται με την εισβολή στο αστυνομικό τμήμα του χωριού και τη δολοφονία του τοπικού αρχηγού. Οι αποστολές μας αυτές μπορεί να γίνουν πολύ πιο εύκολες αν τυχαίνει να έχουμε πρόχειρο ένα ελικόπτερο το οποίο να διαθέτει κατά προτίμηση τουλάχιστον ένα πολυβόλο. Αν πάλι δεν έχουμε, μπορούμε να δανειστούμε ένα από τον εχθρό. Δυστυχώς όμως, ορισμένες υποαποστολές, τις οποίες δεν απαιτείται απλά να διαλύσουμε κάτι, θα αναγκαστούμε να τις φέρουμε εις πέρας με τα ποδαράκια μας. Ας είναι καλά ο γάτζος. Επιπλέον, όσο διεισδύουμε στην ενδοχώρα, τα πράγματα δυσκολεύουν, οπότε συνήθως δεν προλαβαίνουμε να χαρούμε το ελικόπτερο πριν μας το καταρρύψουν. Ακολουθώντας τα χνάρια του Assassin's Creed, το Just Cause προσθέτει κάποιες πολύ σύντομες υποαποστολές στο μείγμα υπό τη μορφή mini games. Μόνο που στην περίπτωση του Just Cause, καλό θα ήταν να μην τα παρακάμπτουμε, αφού αν οι επιδόσεις μας σε αυτά είναι καλές, τότε ξεκλειδώνουμε χρήσιμες αναβαθμίσεις για τα όπλα μας. Ακολουθώντας το γενικότερο μοτίβο του παιχνιδιού, τα mini games έχουν και αυτά εξωφρενικούς στόχους, όπως το να καταστρέψουμε όσους περισσότερους στόχους μπορούμε με το ελικόπτερο σε ορισμένο χρονικό διάστημα ή να οδηγήσουμε ένα παγιδευμένο όχημα στο στόχο χωρίς να πέσει η ταχύτητά μας κάτω από κάποιο συγκεκριμένο όριο. Το τελευταίο συστατικό που πρόσθεσαν οι σχεδιαστές στο παιχνίδι, προκειμένου να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα νεκρά διαστήματα και να εμπλουτίσουν τις επιλογές του παίχτη, είναι κάποια τυχαία γεγονότα και αποστολές που συναντάμε εδώ και εκεί, όπως παραδείγματος χάρη τη μεταφορά ενός οχήματος ή την προστασία ενός κομβόη. Ο Ρίκο διαθέτει και έναν ανιχνευτή, ο οποίος αρχίζει να χτυπά όποτε τύχει να περάσουμε κοντά από κάποιο μυστικό. Αν ακολουθήσουμε το σήμα του, τότε θα βρούμε συλλεκτικά αντικείμενα ή και προσκυνητάρια στα οποία μπορούμε να ανάψουμε τα καντήλια για να ενεργοποιήσουμε την επιλογή ταχείας μεταφοράς. Μέχρι τότε, για να διανύουμε τις τεράστιες αποστάσεις του Medici, μπορούμε να βασιζόμαστε στα εργαλεία μας, δηλαδή στα φτερά μας, στο αλεξίπτωτο και κυρίως στο γάτζο μας. Φυσικά, όπως προανέφερα, το παιχνίδι διαθέτει δεκάδες διαφορετικά οχήματα γης, θαλάσσης και αέρος. Αν μεταφέρουμε κάποιο στον γκαράζ μιας περιοχής που έχουμε απελευθερώσει, τότε θα μπορούμε να το πάρουμε από όλα τα γκαράζ. Εναλλακτικά μπορούμε να το παραγγείλουμε από τους επαναστάτες μέσω του σχετικού μενού, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουμε το σχετικό πομπό για να ξέρουν πού να μας το στείλουν. Ενώ ακόμη πιο απλά μπορούμε να αρπάξουμε όποιο όχημα μας γυαλίσει στο δρόμο. Ούτως ή άλλως οι Μεντιτσιανοί δεν έχουν ιδέα από οδήγηση.
προκειμένου να απαλλάξουμε το Medici από την τυραννία του στρατηγού, πώς τον λένε, πέρα από την πληθώρα όπλων και πολεμικών οχημάτων που μας δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε κατά κόρον τα τρία εργαλεία που διαθέτουμε εξ αρχής, δηλαδή τη Wingsuit, το αλεξίπτωτο και το γάτζο. Φυσικά και τα τρία τους αγνοούν προκλητικά τον νόμο της βαρύτητας, αλλά θα έλεγα και της λογικής. Παραδείγματος χάρη, το αλεξίπτωτο μαζεύεται ακαριά και αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού. Ο δε γάτζος, παρά το τεράστιο μήκος του καλωδίου του, χωράει άνετα στο μαραφέτη που φοράμε στον καρπό μας, ενώ η συμπεριφορά του παραμένει ίδια ανεξαρτήτως κατεύθυνσης. Μπορεί να γκρεμοτσακιστούμε αν πέσουμε από έναν γκρεμό 50 μέτρων, αλλά αν πέσουμε χρησιμοποιώντας το γάτζο, και άρα ακόμη πιο γρήγορα, συνεχίζουμε αμέριμνη τον περίπατό μας στη γραφική εξοχή του Medici. Το Just Cause 3 μου θυμίζει ταινίες της ονομοταξίας ένας εναντίον όλων, όπως είναι το John Wick ή το Equalizer. Εν ολίγης είναι απενεχοποιημένο και δεν φοβάται να αποδεχτεί την καφρίλα που το χαρακτηρίζει. Και όχι μόνο την αποδέχεται, αλλά την αγκαλιάζει σφιχτά. Μια και η σύγκριση με τα Assassin's Creed και GTA είναι αναπόφευκτη, θα το χαρακτηρίζα ως μια arcade εκδοχή του Assassin's Creed στη σύγχρονη εποχή, με την ξέφρενη δράση να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και το σενάριο όχι απλά να περνάει δεύτερο, αλλά να είναι σε ρόλο κομπάρσου. Προσωπικά χαιρετίζω την απόφαση των σχεδιαστών του παιχνιδιού να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά η υλοποίηση δεν είναι πάντα ομαλή. Ορισμένες φορές ο απόλυτα αναρχικός χαρακτήρας του παιχνιδιού κάνει τον παίκτη να σαστίζει και να μην ξέρει πού πάει και τι κάνει. Από την άλλη πάλι μπορεί να οδηγήσει σε απίστευτα εξωφρενικές και διασκεδαστικές καταστάσεις. Προσωπικά όμως, πιστεύω πως αν ήταν έστω ελάχιστα πιο scripted οι αποστολές, οι σχεδιαστές θα είχαν πλησιάσει πολύ πιο κοντά στη χρυσή τομή. Κλείνοντας την παρουσίαση, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν έχω τερματίσει ακόμη το παιχνίδι, αλλά το έπαιξα τόσο όσο χρειάστηκε μέχρι να βεβαιωθώ ότι κατέχω πλέον τους μηχανισμούς του gameplay και μέχρι να νιώσω ότι η καμπύλη εκμάθησής του έχει πλέον γίνει ευθεία. Και συνεπώς στη συνέχεια, απλά θα επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα μέχρι να τα βαρεθώ ή να το παρατήσω. Επειδή προφανώς η αντοχή στον χρόνο ενός τόσο ανοιχτού παιχνιδιού είναι πολύ σημαντικό κριτήριο αγοράς, θα τολμήσω να εκφράσω την άποψη ότι το Just Cause δεν είναι από τα παιχνίδια που τα βαριέσαι. Ακόμη και αν καταλαγιάσει ο ενθουσιασμός σας για το παιχνίδι, λόγω του εντελώς arcade χαρακτήρα του και της ελάχιστης σημασίας του σεναρίου, μπορείτε να το ξαναπιάσετε μετά από μέρες, να τα κάνετε όλα γυαλιά καρφιά για μια ωρίτσα, μετά να το ξαναπαρατήσετε, αργότερα να επανέλθετε και ούτω καθεξής. Συνεπώς, αν θα σας ενδιαφέρει ένας τίτλος που να συνδυάζει την παραδοσιακή δράση των βιντεοπαιχνιδιών του παρελθόντος με σύγχρονους μηχανισμούς gameplay, εμπιστευτείτε το Just Cause 3 και δεν θα χάσετε.